Ο ένας μετά τον άλλον, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποκλείουν την πιθανότητα ενός ανέμακτου Brexit. Μετά τη Γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ, που επισήμανε ότι το Λονδίνο δεν μπορεί να περιμένει εξαίρεση από την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας, διατηρώντας ταυτόχρονα πλήρη πρόσβαση στην κοινή αγορά, και ο Γάλλος πρόεδρος έστειλε ανάλογο μήνυμα. Πιστεύω ότι η χειρότερη λύση θα ήταν να αντιταχθούμε στην ψήφο των Βρετανών ή να θέσουμε υπό αμφισβήτηση τα ίδια τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Φρανσουά Ολάντ. Οι διαπραγματεύσεις πρέπει να ολοκληρωθούν και παράλληλα να διατηρηθούν οι αρχές της Ευρώπης και ιδιαίτερα η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας. Παρά τα αντίθετα μηνύματα από την Ευρώπη, η Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τερέζα Μέη, υπόσχεται τη μέγιστη δυνατή πρόσβαση στην κοινή αγορά και απόλυτο έλεγχο των συνόρων. Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση, ωστόσο, η πλειοψηφία των Βρετανών θεωρεί προτεραιότητα μια ευνοϊκή εμπορική συμφωνία. Πονοκέφαλο προκαλεί και η στάση της Σκωτίας. Η διαφορά ανάμεσα στην κυβέρνηση της Σκωτίας και το Westminster είναι η εξής. Αυτοί υποχωρούν στο περιθώριο της Ευρώπης, ενώ εμείς σκοπεύουμε να μείνουμε στην καρδιά της. Εκεί ανήκει η Σκωτία, δήλωσε η Νίκολα Στέρτζον. Η Πρωθυπουργός της Σκωτίας επισήμανε ότι το Brexit απειλεί την οικονομική σταθερότητα και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο δημοψήφισμα με το ερώτημα της αποχώρησης από το Ηνωμένο Βασίλειο για να προστατευτούν τα συμφέροντα της Σκωτίας.